Είναι μαζί μας η κυρία Λίκα Βέργη, Διευθύντρια Σπουδών του Ιδιωτικού ΙΕΚ Βέργη και ο κύριος Γιάννης Μυραλιώτης, Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος Βέργη. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά μια πρωτοβουλία νομίζω ότι που χρειαζόταν, είναι αξιέπαινη, γιατί καλύπτεται με αυτόν τον τρόπο ένα σημαντικό κενό, το κενό της ενημέρωσης που δεν υπάρχει προς τα νέα παιδιά τα οποία αναζητούν τους νέους τους ορίζοντες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε να πάμε στο Αίγιο. Να έρθουμε κοντά στα νέα παιδιά. Γιατί παρόλο που είναι μια πόλη που είναι κοντά στην Πάτρα, η νοοτροπία του να μεταφερθούμε σε μια άλλη πόλη, να πάρουμε τις πληροφορίες. Ναι. Οπότε ακριβώς η λογική μας ήταν να δημιουργηθεί ένα πληροφοριακό κέντρο για όλες τις δομές μας, για όλες τις υπηρεσίες μας, ώστε να δουν από κοντά και οι νέοι τι ακριβώς μπορούν να πετύχουν μέσα από τις σπουδές τους στο Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη. Είναι πάρα πολλά αυτά, κύριε Μυραλιώτη, τα οποία μπορούν να πετύχουν τα παιδιά μέσα από τον Εκπαιδευτικό Συγκρότημα Βέργη. Ναι, και ο στόχος ήταν η άμεση και γρήγορη ενημέρωση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα αντικείμενο, περνάνε όλα τα αντικείμενα, όλες οι ειδικότητες και για το ΙΕΚ και για τα ταχύρυθμα και για τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ 2, τα ΛΑΕΚ, ΕΦΕΤ κτλ. Όλες οι ενημερώσεις στο πιο γρήγορο σημείο της πόλης, κεντρικά, να βλέπουν όλοι, να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα. Αυτή η προσπάθεια έρχεται και σε μια πολύ σημαντική χρονική στιγμή, πιστεύω. Έρχεται σε μια χρονική στιγμή, δεν θα αναφερθώ στην κρίση, θα αναφερθώ σε μια Ελλάδα που αλλάζει. Ναι. Σε μια οικονομία που αλλάζει, σε μια κοινωνία που αλλάζει. Και βλέπουμε όλα να εξελίσσονται πολύ γρήγορα. Και πολύ γρήγορα ήρθατε και εσείς με την κίνησή σας αυτή για να ενημερώσετε τον κόσμο, έτσι. Νομίζω ότι η καινοτομία. Για τις αλλαγές που έρχονται γενικότερα. Σαν χαρακτηριστικό του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος Βέργη. Πάει μαζί με εσάς. Είναι από το 1960. Λοιπόν, ιδιαίτερα τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε κάνει άλματα προς τα εμπρός, προσφέροντας πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές στους σπουδαστές μας, όπως είναι η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Είμαστε 2 φορές πρώτοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα για την πρόταση που κάνουμε στο ΙΚΙ μέσω του Εράσμους να τοποθετήσουμε τους σπουδαστές μας σε θέσεις εργασίας. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έρχεται στα ΙΕΚ Βέργη έχει τη δυνατότητα να πάει να εργαστεί στο εξωτερικό συνέχεια μέσω από κάποιων προγραμμάτων. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή είναι το 3ο πρόγραμμα που ετοιμάζουμε για να στείλουμε σπουδαστές μας στο εξωτερικό, σε πολλές χώρες, σε πολλές ειδικότητες. Και πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για εμάς και εντυπωσιακό ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας στο εξωτερικό δέχονται προτάσεις εργασίας από τους εργοδότες που είναι εκεί. Βεβαίως, γιατί στο εξωτερικό είναι άλλη νοοτροπία. Νομίζω ότι υπόθηκε και στο ρεπορτάζ ότι όλοι οι σπουδαστές στο τέλος έχουν δουλειά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό την εποχή που ζούμε. Αυτό είναι και ο σκοπός. Σωστά. Και απλά θα ήθελα λιγάκι να σημειώσω αυτό που είπατε για την περίοδο στην οποία ερχόμαστε και το κάνουμε. Πριν από 20 μέρες περίπου συμμετείχαμε στο IQ Patras. Το οποίο για μας ήταν. Δεν ήταν η πρώτη σας φορά. Ήταν η πρώτη μας φορά στα IQ Patras. Ήταν η πρώτη φορά. Αλλά επειδή συμμετέχουμε σε πάρα πολλές διοργανώσεις και είμαστε πάρα πολύ δραστήριοι. Ίσως είναι η καινοτομία, νομίζω, είναι καινοτομία. Αυτό που είπαμε πριν, ότι σας πηγαίνει γάντι. Ναι, ακριβώς λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που πήγαμε στο IQ Patras με ένα πάρα πολύ δυνατό έκθεμα, το οποίο ήταν ένα παιχνίδι τρισδιάστατο από τους σπουδαστές του τμήματος Multimedia. Το είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε. Όχι μόνο εμείς, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, ο κύριος Παπάς, έκατσε και κάλεσε. Και θέλω να σας πω ότι αυτό είναι ένα από τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Στάθηκαν πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί, επαγγελματίες, φοιτητές, νέοι άνθρωποι να δούνε πώς ακριβώς έγινε και να τους δώσουμε πληροφορίες ότι αυτό είναι ένα επάγγελμα που μπορούν να το κάνουν και που η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να το κάνει και να στηρίξει τους νέους που ασχολούνται με αυτό, γιατί είμαστε μπροστά στο κομμάτι της τεχνολογίας. Ενώ αυτό δεν σημαίνει τόσο πολύ σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Κύριε Μυραλιώτη, εσείς σαν Γενικός Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Συγκροτήματος, βλέπετε να υπάρχει και αντίστοιχη ζήτηση από τα παιδιά, έτσι, από τους νέους οι οποίοι ψάχνουν μια διαφορετική διέξοδο στη ζωή τους για το τι θα κάνουν. Έχουμε φύγει λίγο από το στερεότυπο, αν θέλετε, του να γίνω δημοσίος υπάλληλος. Πάει αυτό πια, δεν υπάρχει. Να γίνω δικηγόρος, να γίνω γιατρός. Γιατί και αυτοί προβλήματα έχουν και πλέον οι εναλλακτικές ίσως είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσες από τα παραδοσιακά επαγγέλματα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με αυτό που είπε και η κυρία Βέργη πριν για το Εράσμους. Φανταστείτε ένα παιδί από εδώ, όπως είναι μερικοί σεφ μας φέτος,
που θα πάει για πρακτική στο Σαν Σεμπαστιάν, που είναι η πόλη της Ευρώπης με τα περισσότερα εστιατόρια με αστέρια Μισελέν. Αυτή η δυνατότητα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο, γιατί εκεί ανοίγονται τα φτερά σε όλα τα παιδιά. Πότε θυμήθηκα, που είχατε συμμετάσχει και στις υπόλοιπες εκθέσεις που έχουν γίνει στην περιοχή μας με πολύ σημαντικές και έτσι, επιτυχημένες παρουσιάσεις. Ήτανε και η μαγειρική στο πρόγραμμα σε πάρα πολλά τα οποία έχετε κάνει και γι' αυτό το έχω συνδυάσει, το έχει συνδυάσει και με την καινοτομία. Γι' αυτό λέω ότι παντού τους βλέπω. Και την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα είχαμε κάνει και είχαμε κάνει ζωντανά, με Skype. Ναι, σωστά. Όλα αυτά πάρα πολύ σημαντικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην Μετρόπολης και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, γιατί δεν τελειώνεται ποτέ. Όλο κάτι καινούριο μας φαίνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το και σημαντικό είναι ότι το μέλλον είναι μπροστά και ότι βλέπουμε να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το ακολουθούν. Αυτό. Και εμάς ο ρόλος μας είναι να ενημερώνουμε τους νέους, γι' αυτό και κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια την προβάλλουμε. Θα ήθελα μόνο να κλείσω, βεβαίως, τονίζοντας την προσφορά που έκανε ο ιδρυτής μας, ο κύριος Βέργης, για τις 50 πρώτες εγγραφές που θα γίνουν μέχρι τα τέλη Ιουλίου στο υποκατάστημα στο Αίγιο, στο Ινφοσέντρο. Ναι. Θα κληρωθούν 3 υποτροφίες ενός έτους για το ΙΕΚ. Πολύ σημαντικό. Και για όλα τα ταχύρυθμα, με το ίδιο σκεπτικό πάλι, θα κληρωθούν 3 υποτροφίες με 50% έκπτωση. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Μας ακούνε εκεί οι φίλοι Αιγιώτες, από όλη την Αιγιάλεια μάλλον. Οι 50 πρώτοι. Θα γίνει η κλήρωση και οι 3 κερδίζουν για την υποτροφία. Για το ΙΕΚ, ναι, έκανε παρέμβαση ο ίδιος ο κύριος Βέργης και είπε όχι 3, 4. Έβαλε και μια παραπάνω. Μπράβο, γιατί δείχνει ότι αναγνωρίζει και το πρόβλημα που υπάρχει. 31 Ιουλίου. Άρα λοιπόν, απευθυνθείτε στο Info Center για να ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών τα οποία υπάρχουν. Επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει, αυτό που σας πηγαίνει καλύτερα, αυτό το οποίο είναι σύμφωνο με τις δικές σας δεξιότητες και τις κλίσεις και που ξέρετε μπορεί να επωφεληθείτε και από την υποτροφία αυτή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.